Ένα τριήμερο γεμάτο μοτοσικλέτες. Ένα τριήμερο με γνωστούς και φίλους που με το ίδιο πάθος και αγάπη για τον δίκυκλο κόσμο συγκεντρώθηκαν σε αυτό το νησί για να γιορτάσουν και να περάσουν όμορφα. Βρισκόμαστε λοιπόν στο Μεγανήσι. Είναι νύχτα, δεν έχουμε καλό φωτισμό, αλλά έχω δύο δεσποινίδες εδώ, η οποία η μία είναι οδηγός και η άλλη συνοδηγός. Τις βούτυξα με το έτσι θέλω και απαιτώ από αυτές μια πολύ μικρή συνέντευξη. Ευχαριστώ, κορίτσια. Πείτε καλά, ευχαριστώ. Τα ονόματά σας. Σοφία. Κορίνα. Μηχανάκι που οδηγείς. CB506. Μηχανάκι που είσαι συνοδηγός. DTM900. Και θες και να αγοράσεις, από ό,τι κατάλαβα. Φανέ. Προφανώς. Λοιπόν, δεσποινής μου. Πόσα χρόνια οδηγείς μηχανή? Ένα χρόνο. Ένα χρόνο. Και πόσα χιλιόμετρα έχουμε κάνει? Κάμια 45 το πήρα, 63 έχω τώρα. Α, κάνεις χιλιόμετρα. Κάτι έχω κάνει. Εσύ, κυρία μου εδώ, για πες που σε παρακαλώ, πόσα χιλιόμετρα έχεις διανύσει με τον σύντροφό σου? Πόσα χιλιόμετρα? Ναι, υπολογίζεις πάνω κάτω. Δεν ξέρω, γιατί έχω χαθεί λίγο. Έχεις χαθεί, δηλαδή έχετε ταξιδέψει πού? Στα 6 χρόνια, ναι. Μικρές εξορμήσεις, ναι, χώρια, ναι. Γιατί μόνος το έχει πάει και έξω. Και καλά κάνει και πάει ο άνθρωπος, εντάξει, να τον αφήνεις τον άντρα να ξέρεις, είναι... Τον αφήνω. Έτσι, μπράβο, είναι βασικό, τον άντρα να αφήνεις, ελεύθερο να κάνει τα χόμπι του και ιδιαίτερα αυτό της μηχανής, έτσι. Το λέω γιατί και εγώ είμαι μετάλλης. Λοιπόν, κορίτσια. Αυτό που θέλω από σας να μου πείτε, πώς και ήρθατε στο Μεγανήσι, τι έχουμε εδώ, τι συνάντηση είναι αυτή, γιατί επτομένειες δεν γνωρίζω, για πείτε μου εσείς. Εμείς ήρθαμε για το μοτοδικό αυτό. Μοτο-event. Μοτο-event, πρώτη φορά ο είναι. Οδηπορικό, ναι. Ταλαιπωρίας. Σιγά, βρε, ένα γύρο το Μεγανήσι θα κάνετε, σιγά. Να σε ρωτήσω, Miss Honda, πώς και Honda και όχι κάτι άλλο. Αυτό μου έκατσε στο μάτι. Κοίταξε, όμορφο μηχανάκι είναι. Και για άντρες αλλά και γυναίκες, πολύ ωραία μηχανάκια. Έχεις πάει εξωτερικό καθόλου? Όχι, όχι. Ευελπιστείς? Ευελπιστώ. Και πού σκέφτεσαι να πας? Αρχικά Καπαδοκία ήθελα πρώτα ταξίδι. Τουρκία, ναι, Τουρκία. Καπαδοκία. Εδώ κάπου κοντά, Αλβανία που είναι πανέμορφη, δεν σκέφτεσαι Αλβανία, να πας? Αλβανία μου έκαναν πρόταση. Ναι, και γιατί δεν πήγες? Δεν έτυχε, δεν έκατσε. Να ξέρεις ότι είναι πανέμορφη Αλβανία, πεντακάθαρη και πάρα πολύ φιλόξενη. Στεγιό με αυτό. Εσύ δεσποινής μου, εξωτερικό θα βγεις την επόμενη φορά άμα βγει ο άντρας σου, τι λες? Το επόμενο θα πάει μόνος του. Έλα, θέλει, δεν θέλει, θα πεθάνει. Θα πεθάνει, πες το. Θα πεθάνει, τρέπεσαι, πες το. Λοιπόν, κορίτσια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε σε λίγο στο επόμενο παραγγελί. Να είστε καλά, ευχαριστώ για την συνέντευξη. Λοιπόν, τέτοια γιορτή. Μοτοσυκλετιστική, έχω χρόνια πραγματικά να βιώσω. Βρίσκομαι στο μπαρ Αμαλθή του φίλου του Δημήτρη. Παιδιά, έχουμε μαζευτεί ένα σωρό μηχανές. Εδώ πραγματικά είναι ένα μεγάλο πάρτι με μοτοσυκλέτες. Είδα πάρα πολλούς γνωστούς, είδα πάρα πολλούς φίλους μοτοσυκλετιστές. Δηλαδή, ειλικρινά, τους χάρηκα, γιατί βλέπω πραγματικά ότι υπάρχει μια ομάδα τόσο ενωμένη στο χώρο της μοτοσυκλέτας. Δεν το περίμενα. Όλοι αγωνιούν να πάνε ταξίδια, αγωνιούν να βρεθούν μεταξύ τους και να γιορτάσουν. Πάμε να τους δούμε ποιοι είναι λοιπόν. Εδώ βρίσκομαι τον πρόεδρο της Λέσχης Μοτοσυκλετιστών, Μεγανησίου. Δύο λόγια για το σημερινό event, πρόεδρε. Δύο λόγια. Καλησπέρα στην παρέα, καλησπέρα σε όλη τη μοτοσυκλετιστική κοινότητα. Για τέταρτη χρονιά έχουμε το οδηπορικό του Μεγανησίου. Πολλές Λέσχες από τη Δυτική και όχι μόνο Ελλάδα μας τιμούν για τέταρτη συνεχή χρονιά
στο νησί μας. Ειλικρινά να τους ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Μεγάλος χαμός, παιδιά, μεγάλος χαμός. Συνέχισε, πρόεδρε, sorry. Λοιπόν, και ελπίζω κάποια στιγμή αύριο να αναφέρω όλες τις λέσχες. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε στο τέταρτο οδηγορικό μηχανησίου. Πραγματικά φέτος η προσέλευση. Καλησπέρα, παρέα. Πάλι περίμενε. Καλώς ήρθατε στο τέταρτο οδηγορικό του μηχανησίου. Πραγματικά, πάρ' το παπλήρι. Πραγματικά, εφέτος η προσέλευση από παρέες, από μακριά, από Αθήνα, από Αμαλιάδα. Ναι, στο Αλφα πέρα. Λοιπόν, η Πάτρα είναι σχετικά κοντά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Θα έχουμε και την ευκαιρία αύριο στην παρουσίαση όλων των ομάδων και στις παρέες που έχουν συμμετοχή στο κρυμμένο θησαυρό. Λοιπόν, θα παρουσιάσουμε μία-μία την ομάδα, αλλά πριν ξεκινήσουμε θέλω να παρουσιάσω ένα πολύ καλό φίλο μεγανισότη, ο οποίος από την πρώτη χρονιά στηρίζει αυτός και η οικογένειά του και η παρέα του πολύ δυνατά αυτή την εκδήλωση κάθε χρόνο. Ο Σπύρος ο Αργυρός, παρακαλώ. Ευχαριστούς το όμορφο μεγανίσι. Είναι τιμή μας, για μένα προσωπικά δεν ξέρω για άλλους, να βλέπω κόσμο στο νησί μου. Μένω στο νησί, είναι επιλογή μου, προχωρήσω στο νησί. Είχα μηχανή από 15 χρονών, έχω και 7 ράματα εδώ πέρα στο Εγάλαιο. Από ένα καμπαστάκι 5,5 τσιμπιζίτα, είναι από 85. Τώρα πάλι ξανά μήκα σε μηχανή. Είναι ευχάριστο να βλέπουμε τον κόσμο, είναι ευχάριστο να βλέπουμε στις ομοσπονδίες. Είναι ιδιαίτερο αυτό που είδα σήμερα από τις μηχανές στη σειρά. Μ' αρέσουν αυτά, ήταν και μεγάλος. Μπορώ να τα βλέπω. Στηρίζω την εκδήλωση ό,τι έχω καλά συμφέρον από εσάς. Ούτε μαγαζέ, ούτε τίποτα ζούμε, άλλα πράγματα. Αλλά είναι χαρά μου να βλέπω και να διαφημίζετε το μεγανίσι. Γιατί κάπου θα πάτε, κάπου θα το πείτε και αυτό όλο είναι μία διαφήμιση. Και σας υπόσχομαι ότι αν σε επόμενες εκλογές μου κάνει την τιμή του μεγανίσι, θα είμαι δήμαρχος. Αυτό που βλέπετε θα είναι πολύ μικρό. Το μεγανίσι να γίνει πολύ μεγαλύτερο μέσα από τον Δήμο, γιατί έλπιζα κάποιοι φορείς σήμερα να είναι εδώ. Δεν είναι σημασία ποιος την κάνει την εκδήλωση, είναι σημασία τι ανταπόκριση έχει στον κόσμο. Σας ευχαριστώ και ελπίζω να περάσετε όμορφα και καλά στο μεγανίσι. Το μότο Πέτσας, ο οποίος ο άνθρωπος ήρθε με δύο περίπτερα, θα τα στήσει αύριο. Έχει δώρα τα οποία θα δώσει σε όλους τους παρευρισκόμενους, αυτός και η οικογένειά του. Φρήμο το Bikers, Μανώλης Λαμπαρδάκης. Καλησπέρα φίλε και φίλες. Είμαστε πέρα από εδώ μια ωραία ατμόσφαιρα. Ευχαριστούμε και πάλι τον Δημήτρη για την πρόσκληση. Πραγματικά πολύ λαός, δεν θα είναι καλή φίλη και αγαπημένη. Θα περάσουμε όμορφα, όπως κάθε χρόνο. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον χρόνο ακόμα καλύτερα. Ο κύριος Κουμόπουλος από τους Free Riders Μπάντες. Ω, νέο αίμα παρακαλώ. Άρης Κοσμόπουλος Τζούνιο. Ευχαριστώ να περνάμε καλά. Αμαλιάδα, Αμαλιάδα, κάποιος από Αμαλιάδα, τίποτα. Κουρού, τα μεριά, κατακόλου, τίποτα. Ω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους από εμάς. Εμένα είναι η τέταρτη χρονιά στο μεγανίσι. Κοντεύω να γίνω δημότης εδώ. Στη λέσχη μας ήδη έχουμε έναν γαμπρό εδώ στο μεγανίσι. Έχει πάρει μεγανισιότητα αυτό βεβαίως. Πάντα ήταν με τον Δημήτρη γνωριζόμαστε χρόνια. Βοηθάμε ένας τον άλλον, στους δρόμους και παντού. Έχουμε ταξιδέψει και μαζί. Και αυτό είναι το καλύτερο, καλύτερη αποσκευή για το μέλλον. Εύχομαι όλοι να περάσετε καλά και να γυρίσουμε όλοι σπίτια μας όμορφα. Καλά να περάσετε. Ευχαριστώ πολύ. Αντίριο. Moto Angels. Αντίριο. Είναι η δεύτερη φορά που ερχόμαστε εγώ στο υπέροχο μεγανίσι και στην υπέροχη φιλοξενία που μας παρέχει ο Δημήτρης. Και ευελπιστώ ότι όλοι θα περάσουμε καλά και να γυρίσουμε όλοι με το καλό στα σπίτια μας. Πάντα όρθιοι, πάντα να κάνουμε ωραίες βολτούλες και να χαιρόμαστε μεταξύ μας. Vestrom Riders Ελλάς. Ζητώ συγγνώμη. Ξεχάσαμε τους Riders. Λοιπόν, να
ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη τον Μάζαρη που μας κάλεσε και την παρέα με Γανεσίου. Μέχρι στιγμής περνάμε φανταστικά. Αύριο θα είναι πολύ καλή ημέρα. Να ευχηθώ να είμαστε όλοι καλά, να ταξιδεύουμε γιατί αυτό είναι η ζωή. Και να είμαστε πάντα αγαπημένοι γιατί δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Συγγνώμη. Η πόντια, η κυρία Μαρία, σε αυτό το σκηνή. Μαρτίδη. Πιο ποντιακό πες δεν. Και το πιο ποντιακό πραγματικά στα γαλιά μας αποδέωσε. Σε ευχαριστώ πολύ Μαρία. Να σε καλά. Πρώτη φορά εδώ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Μπράβο, μπράβο. Να είμαστε όλοι καλά και πάντα τέτοια, όμορφες διαδρομές και υγεία σε όλους. Ευχαριστώ πολύ. Ο Βλάσης, ο φίλος, είναι ο πρώτος Έλληνας μοτοσυκλετιστής που έχει μηχανή που καίει ντίζελ, καίει πετρέλαιο. Πραγματικά ένα μοντέλο που είναι, δεν ξέρω... Ιδιοκατασκευή. Ιδιοκατασκευή και εννοείται όταν θα το πουλήσεις θα είναι ο πρώτος ενδιαφερόμενος. Καλησπέρα σας. Είναι η πρώτη φορά που ερχόμαστε στο Μεγανήσι. Ευχαριστούμε πολύ τον φίλο Δημήτρη για την πρόσκληση. Ελπίζουμε να έρθουμε ξανά και ξανά. Υγεία. Και να συνταξιδεύσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, φίλε μου. Ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Η Λεμόκα Κώστας Παυλίδης. Είμαστε παρόντες σε όλα τα οτιπορικά του Μεγανησίου. Περνάμε κάθε χρονιά τέλεια. Φέτος το οτιπορικό είναι όντως ταλαιπωρίας. Το έχω σχεδιάσει το 50% εγώ. Γι' αυτό έχει συντρώσει. Λοιπόν, θα τα δείτε αύριο τα δύσκολα. Καλή διασκέδαση αύριο. Και σήμερα όχι πολύ αργά. Έτσι. Φίλοι καλοί από την Άρτα. Άλμο. Καλησπέρα σε όλους παιδιά. Είναι μεγάλη μας τιμή και χαρά που βρισκόμαστε εδώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Πιτσάρα που έχει προωθήσει για όλα αυτά τα όνομα πράγματα. Ειλικρινά είναι φανταστικά, είναι η πρώτη μου φορά εμένα εδώ. Είναι μεγάλη μου χαρά που βλέπω αλυτόφατσες γνωστές και που είστε όλοι καλά και ακόμα καμαλάτε και είμαστε το κλέ. Τη φωτιά απευθύνομαι κάπου. Λοιπόν, παιδιά, ειλικρινά δεν αφορά, να είμαστε όλοι καλά, να... καλά χιλιόμετρα, πάντα όρθιοι, χαρούμενοι. Να βρισκόμαστε συνέχεια σε βόλτες και χαρές. Βάλεγα και ένα τραγούδι, αλλά δεν μας πάρει ο χρόνος. Για τον φίλο του Παυλίδη. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι να πω, παιδιά, και τον χρόνο να είμαστε καλά και να βρεθούμε όλοι. Καλησπέρα και από εμάς. Βλέπω πάρα πολλούς φίλους. Χαίρομαι γι' αυτό. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον δημιουργό όλου αυτού του πράγματος, στον Δημήτρη. Έχει δώσει αγώνα για να φτιάξει αυτό το πράγμα. Τον ευχαριστούμε και πάντα θα τον στηρίζουμε. Ευχαριστώ πολύ. Βέσπα να τη φωνάξω, όχι. Ρίο Τράβελερς. Λοιπόν, ακούστε. Λοιπόν, δεν θα πω τα ίδια, τα είπαν οι άλλοι, να είμαστε καλά και του χρόνου να βρεθούμε εδώ. Λοιπόν, για το λαμπαρδάκι θα πω μια κουβέντα. Είναι πιο ωραίος από τον Κοσμόπουλο. Πόσο φαγγελάκι σου, τι φαγγελάκι σου έδωσε. Δεύτερον, ακούστε να δείτε τι γίνεται. Επειδή δεν το λένε, αύριο, όπως θα μάθετε όλοι αύριο, γιατί δεν το ξέρετε, είμαστε κριτική επιτροπή. Πάλι! Ναι! Όχι! Εμείς που είμαστε κριτική επιτροπή, είμαστε εκτός συναγωνισμού. Δεύτερο, ο Μάτζαρης μου έχει δώσει 100 ευρώ να σας πω ότι εδώ πέρα είναι η καλύτερη παρέα το Μεγανήσι. Ό,τι έχει κάνει, το έχει κάνει μόνος του. Όλο αυτό εδώ που έχει έρθει είναι δικό του κατόρθωμα. Και... άρα λοιπόν, να είμαστε καλά και του χρόνου. Να το κάνεις και του χρόνου γιατί... αυτό εδώ πέρα πραγματικά, πέρα από την πλάκα, είναι μοναδικό. Δεν γίνεται πουθενά άλλου. Αυτό εδώ που... και η παρέα που έρχεται. Είστε μοναδικοί. Χειροκροτήστε με. Ο σύντροφος από το Rio Traveler Πάτρας. Και... επίτηδες το πράγμα. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Μου έφτιαξε στην καρδιά απόψε. Το καλοκαίρι που θα ανοίξει η καινούργια σεζόν από 1η Ιουνίου
όποιος μηχανόβιος περάσει από το καινούριο μας μαγαζί στη Μεσόγειο, στα Ρακοβίτικα της Πάτρας, έχει δωρεάν καφέ και μπάνιο. Φέτος! Το μπάνιο και ένα χάρτο. Ό,τι και να σου πούμε, είναι λίγα αυτά που έχεις καταφέρει να κάνεις. Σε ευχαριστούμε ιδιαίτερα για τη φιλοξενία και επίσης σε ευχαριστούμε ιδιαίτερα που μας δίνεις την ευκαιρία να βρισκόμαστε με πολύ καλούς φίλους. Και πλησιάζουμε στο τέλος. Ο καλός φίλος ο Ηλίας Ρούχος. Καλησπέρα από εμάς. Ευχαριστούμε πολύ το φίλο Δημήτρη Μάγκο που μας κάλεσε και φέτος την έκλειστη εκδήλωση. Την Πρέβεζα. Και την Πρέβεζα. Τη Σομαλία από την λες και της Πρέβεζας. Λοιπόν, να σας καλωσορίσω όλους που είναι βασικές μηχανείς. Εγώ έρχομαι από αυτό το νησί μηχανείς. Καταλάβετε πόσο αγαπάω αυτό το νησί και ως επίλογος της σημερινής βραδιάς, μιας και είμαστε στο τελευταίο σωματείο που ερχόμαστε εδώ και μάλλον ανακοινώνεται. Έχουμε καλό. Θεωρώ πάντως ότι η σημερινή βραδιά είναι ένα μεγάλο πάρτι, ειλικρινά σας μιλάω, μοτοσυλλεκτικό πάρτι. Δεν το περίμενα να υπάρχει τόσο μεγάλο κέφι. Ξαναπέστα! Υπάρχει μεγάλο κέφι, παιδιά. Ειλικρινά γουστάρω πραγματικά για το ό,τι συμβαίνει εδώ. Βλέπω χαμόγελα παντού. Δεν ξέρω αύριο τι θα προκύψει και τι θα γίνει. Αύριο θα πάει πουλιά σε βάλει. Δεν ξέρω. Για πουλιές είναι δικό της. Σας εύχομαι να περάσετε πραγματικά καλά. Ο πρόεδρος είναι προεδράρα. Το έχει αποδείξει άλλωστε με τα έργα του. Και γραφτεί τώρα στο κανάλι. Go to adventure. Bikers από την Όπορ Λίμπυρο. Καλησπέρα και από εμάς. Πρώτη φορά στο Μεγανής. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Θα περάσουμε όμορφα. Και καλά χιλιόμετρα, πάντα όρθιοι και του χρόνου. Σε ευχαριστούμε πολύ, φίλε. Μόλις κλείσαμε την πρώτη χρονιά, ο φίλος ο Παυλίδης μαζί με τον Γιώργο Τοντίνια, που παρόλο που ξεκινήσαμε σε πολύ φόβο, μου είπαν και οι δύο ότι το Μεγανήσι έγινε θεσμός. Θεσμός το κάνετε εσείς κάθε χρόνο. Κάποιοι δεν μπορούν να έρθουν, αλλά συμμετέσχουν. Έρχονται την επόμενη χρονιά. Πιο πολύ κάθε χρονιά, ένα παράδειγμα, από την Αθήνα είχαν έρθει 4 μηχανάκια, 5, 6. Φέτος ήρθανε 25. Άρης Κοσμόπουλος από Πάτρα. Και 3 αυτοκίνητα. Μεγαλώνει η παρέα, ζητάνε την εκδήλωση αυτή γιατί περνάμε καλά. Τη στηρίζουμε όλοι και οι μεγαλισσότες και εσείς. Και εννοείται Άρης Κοσμόπουλος και ο Τζόνι Ντεπ, ο καινούριος της παρέας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Νέο κέφι, νέες χαρές, αύριο το πρωί στις 10. Καλό βράδυ. Καλή διασκέδαση. Σήμερα 30 Απριλίου ένα πάρα πολύ σημαντικό μοτοσυκλετιστικό event για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά έχει ξεκινήσει εδώ στο Μεγανήσι. Πολλά σωματεία λοιπόν πρωτοφτάσανε από την προηγούμενη μέρα, από το Σάββατο. Μαζευτήκαν χθες, κάνανε ένα καταπληκτικό πάρτι και σήμερα όλοι μαζί θα πάμε στην πλατεία που υπάρχει εδώ στο Βαθύ, στο Μεγανήσι. Έχει οργανώσει κάτι ο πρόεδρος. Δεν κατάλαβα, θα τον βρω, θα τον ρωτήσω και θα με κατατοπίσει. Πρόεδρε, αυτό το περιβόητο κυνήγι θησαυρού, τι είναι ακριβώς? Το παιχνίδι του κρυμμένου θησαυρού είναι ένα παλιό παιχνίδι που ξεκίνησε από το καρναβάλι της Πάτρας, το οποίο σου δίνουμε ένα χάρτη, μία διαδρομή, που στην οποία τη διαδρομή ενδιάμεσα υπάρχουν κάποια σημεία που σου τα δίνουμε με γρίφο. Δεν σου λέμε αυτό, πας το φωτογραφίζεις. Και πρέπει το κάθε σωματείο να το εντοπίσεις και να τα βρει. Λύνεις το γρίφο, βρίσκεις το σημείο που θέλω, φωτογραφίζεσαι με το σημείο και πας στο επόμενο και έρχεσαι στην εκείνη καφετηρία. Λοιπόν, φυσικά όλο αυτό έχει χρόνο. Εμείς έχουμε περίπου 55 λεπτά, κάπου εκεί.
για αυτά, για τα τρία χωριά. Είναι κέραια σημεία, η γρίφη είναι πολύ εύκολη, πιστεύω να το βρουν. Τεχνίδι για μεγάλους, αλήτες μηχανόβιους δηλαδή. Έτσι, έτσι. Καλή τύχη να βγουν όλα τα σωματεία λοιπόν. Όλα τα σωματεία. Ευχαριστούμε πολύ για την που ήρθαν στο Μεγανής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το μοναδικό μηχανάκι με χαρακτήρα πραγματικό σε αυτή τη μάζοξη, τη μοτοσυκλετιστική στο Μεγανήσι, είναι του κυρίου εδώ, Moto Guzzi Stelvio. Πώς και Moto Guzzi. Moto Guzzi είναι μια ιστορία πολύ μεγάλη, αρχεία, ένα όνομα βαρύ, με ένα έμβλημα τον αετό που άξιζε και αξίζει να έχει κάθε οδηγός. Κάποιοι νομίζουν ότι πρέπει να περάσεις από την Ducati για να μάθεις αν έχεις μηχανή. Εγώ θέτω ότι αν δεν περάσεις από τη Moto Guzzi, δεν ξέρεις ούτε ιστορία ούτε μηχανή. Είμαι οδηγός από το 1974 με το πρώτο Moto Guzzi που ήρθε στην Πάτρα. Είμαι μέλος του Κουζίστη Ελλάς των φίλων και αυτή τη στιγμή έχουν πάει στο Μπενβενέτο στη μάζοξη που είναι της Ιταλίας. Εγώ ήρθα με τους φίλους μας, με τους Motorigo Traveler και με τους πατρινούς Βεσπάδες να τιμήσουμε αυτή την εκδήλωση η οποία έχει γίνει θεσμός. Να ευχαριστήσω το Μάτζαρι που με πολλές θυσίες έχει φτιάξει αυτή την εκδήλωση, την έχει κάνει θεσμό και έχει ενώσει ανθρώπους που είμαστε περίπου διαλυμένοι. Ενώνει πολλές λέσχες και πολλές μοτοπαρέες και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Καθώς και όλους τους ανθρώπους που στήριξαν και στηρίζουν και θα στηρίζουν αυτή την εκδήλωση για πάντα. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Κώστα, με έκανε ιδιαίτερη εντύπωση το TTM. Ίσως είναι από τα καλύτερα στην Ελλάδα, γι' αυτό και να μου δώσει υποχρεωτικά μια μίνι συνέντευξη λέγοντάς μου τι αλλαγές έχεις κάνει στο υπέροχο μηχανάκι σου. Καλημέρα. Λοιπόν, το μηχανάκι είναι μοντέλο του 2003. Ναι. Φοράει μπροστινό, ζάντες, φρένα από RSV Aprilia Factory. Από Aprilia. Ναι, το χιλιάρι. Έχει στηθεί. Μοτερικά έχει έναν εγκέφαλο άγραφο. Βάλει κούφτες. Θερμενόμενα γκρίψη είναι αυτό το κουμπάκι πάνω. Όχι, όχι. Για ωραία. GPS, ναι. Μπριζούλα. Ναι. Έχεις αλλάξει κάγκελα, φρένα. Φρένα. Κάγκελα, εξάτμιση, σέλα. Γι' αυτό σου λέω, πες. Αγάπες. Έτσι. Λοιπόν, έχει φτάσει σε ένα καλό επίπεδο. Ναι. Και το ψάχνουμε ακόμα. Πόσα χιλιόμετρα έχεις κάνει με το υπέροχο μηχάνημά σου? Το έχω γύρω στα 9 χρόνια. Ναι. Έχω γύρω κάνει 70-80 κάπου εκεί. Βασικά δεν μου είπες από πού είσαι. Από Άρτα. Από Άρτα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, φίλε μου, το ωραιότερο ταξίδι που έχεις κάνει? Το ωραιότερο ταξίδι γύρω Πελοποννήσου. Γύρω πόσες μέρες? Μία εβδομάδα. Mm-hmm. Μελλοντικά σχέδια? Μελλοντικά σχέδια θα κάνουμε γύρω Κρήτης. Γύρω Κρήτης. Θα ανέβεις και στα βουνά της Κρήτης, θα προσπαθήσουμε. Τα δύσκολα, τα χωμάτινα. Τα χωμάτινα όχι, δεν νομίζω, γιατί εντάξει, είναι λίγο θέμα. Ναι. Θα το χτυπήσει την Καρίνα, κρίμα από το Θεό. Καρίνα, πρέπει να πάρουμε BMW μετά. BMW, μπορεί να πάρεις οποιοδήποτε ονοφάκι τώρα. Μην κολλήσεις μετά, θα μας μαλώσουν όλοι οι υπόλοιποι. Έτσι, έτσι. Ερώτηση, στο εξωτερικό έχουμε βγει ακόμα? Αλβανία και ναι. Βουλγαρία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, καλά ταξίδια να έχεις, πάντα με ασφάλεια, έτσι φίλε μου. Και καλή συνέχεια σε ό,τι κάνεις. Και εξοπλισμό μοτοσυκλέτας. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα, κυρία μου. Καλημέρα από όλη την παρέα και τη δυτική. Βόλτα γύρω στο νησί. Άλλωστε από την καλοσύνη. Είμαστε μια μεγάλη παρέα από τη δυτική Ελλάδα. Και όχι μόνο έχουν έρθει από Αθήνα, Αμαλιάδα, Ήπειρο, Κόρινθο, Άρτα. Τρία. Φεύγει από το 2 αφού βρει τα 3 τα πρώτα. Ναι. Φεύγει από το 3, από το 2 και πάει. Επόμενο. Επόμενο. Πώς είστε? Περιμένετε.
Φίλε Δημήτρη, καλό ρίζικο το καινούριο σου μαγαζί στο Μεγανήσι. Χθες δεν μπορούσαμε να σου μιλήσουμε διότι είχες πάρα πολύ κόσμο. Σήμερα σε έπιασα και θέλω να μου πεις 2-3 πράγματα. Πότε το άνοιξες? Το προηγούμενο Σάββατο άνοιξα, Μαρία. Καλησπέρα, καλώς ήρθες καταρχάς στο μαγαζί. Καλή και δυνατή αρχή λοιπόν. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Και εσύ τα καλύτερα. Άνοιξα το προηγούμενο Σάββατο και θα είμαστε εδώ όλο το καλοκαίρι στην όμορφη Μαρίνα του Μεγανησίου και μετά στον Κρήτα μου στο επόμενο μαγαζί. Έχεις δίπλα πέσει για το άλλο. Ναι, και το άλλο εστιατόριο που είναι στο Βαθύ. Που είναι στο Βαθύ, δίπλα στην πλατεία. Στην πλατεία. Λοιπόν, σε εύχομαι καλές δουλειές και ό,τι καλύτερο φίλε. Ό,τι καλύτερο. Για σένα, για σένα. Και αυτό το βίντεο λοιπόν ολοκληρώνεται με μια ωραία επίσκεψη στην ίσως καλύτερη παραλία του Μεγανησίου. Καλά ταξίδια σύντροχοι, στο επανειδή.